Γιώργο, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, Γιώργο, τι γίνεται. Καλημέρα, τα αγόρια μου, καλημέρα. Πώς είσαι? Καλύτερα από ποτέ. Καλύτερα από ποτέ τώρα που φεύγεις. Στο αεροδρόμιο. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Έχουμε στόχους, έχουμε όνειρα, συνεχίζουμε να κυνηγάμε. Γι' αυτό δεν. Πέρασες καλά το διήμερο. Πέρασα ωραίο, ναι. Γεια σας. Και ήταν ωραίο το διήμερο, η αλήθεια είναι. Παρότι χάσατε. Παρότι χάσαμε κάτι που δεν το θέλαμε. Ναι. Ήταν ωραίο διήμερο. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες, ζητούσες πολύ έντονα αυτό το παιχνίδι, το περίμενες, παρακαλούσες, περίμενες το ΠΑΟΚ, ήταν όλα όπως τα περίμενες? Η παραμονή σου, η υποδοχή, το παιχνίδι, η ατμόσφαιρα? Κοίτα, η παραμονή μου ήταν όπως την περίμενα. Χάρηκα πολύ που ήρθα. Ταξίδεψα πολύ φίλοι μου από την Αθήνα, η οικογένειά μου. Και είδα πολύ κόσμο που είχα πολύ καιρό να δω, γιατί δεν είχα ευκαιρία να έρθω φέτος στην Ελλάδα. Και δεν θα την ξαναείχα. Και φυσικά όταν παρουσιάζεται μια ευκαιρία εκτός προγράμματος είναι δύο φορές ευχάριστη. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αγωνιστικά ίσως δεν πράγματα όπως θα περιμέναμε, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα με τον τρόπο που παίξαμε, γιατί ήταν ίσως το χειρότερο μας παιχνίδι αυτή τη σεζόν, σαν ομάδα. Το ότι χάσαμε μόνο με 3 πόντους ίσως είναι για μας θετικό αποτέλεσμα και όχι αρνητικό. Ναι. Άρα κρατάω τα θετικά, κρατάω το ότι είδα φίλους, κρατάω το ότι είδα γνώριμα πρόσωπα στο παλατάκι, κρατάω το χειροκρότημα του κόσμου που με χαροποίησε ιδιαίτερα, ειδικά για το μικρό χρονικό διάστημα που έχω περάσει στην ομάδα. Και αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ωραίο διήμερο για μένα, ένα ωραίο τρίμερο. Εξήγησε μας λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς όταν έγινε η κλήρωση θεωρούσαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος σε αυτή την αναμέτρηση, σε αυτή τη σειρά. Και έστω το πρώτο παιχνίδι το κέρδισε με τη μικρή διαφορά, τέλος πάντων. Πώς το εξηγείς αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ, με ένα τόσο μικρό μπάτζετ, να μπορεί και να είναι ανταγωνιστικός απέναντι σε ομάδες που πρωταγωνιστούν στο καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει εξήγηση? Η εξήγηση είναι ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει έμπειρα παιδιά και έξυπνα που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καταστάσεις. Σίγουρα θεωρώ ότι χθες βοηθήσαμε και εμείς τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε με 5, έπαιζε με 8, ήμουν και εγώ με τον ΠΑΟΚ. Ήταν και κανένα 2 ακόμα. Συνέχισε έτσι. Οπότε ναι, είχε πλεονέκτημα αριθμητικό με στο γήπεδο. Αλλά κατά τα άλλα σίγουρα έχει έμπειρα παιδιά που ξέρουν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες, και άμα καταφέρουν το ΜΑΚ να το πάνε στο τέλος στο πόντο, έχουν την εμπειρία να κερδίζουν μάτς. Η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει την οτροπία του νικητή, την οποία την έχω ζήσει και την έχω πάρει και εγώ από εδώ, και γι' αυτό πήρε και το παιχνίδι. Βέβαια, σίγουρα το δώσαμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι η χθεσινή μας εμφάνιση ήταν απαράδεκτη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσετε βάρος στην Ισπανική Λίγκα και στον Παραλυπτικό τώρα. Τζάμπα παιχνίδια θα μαζεύετε τώρα στην πλάτη σας. Είχατε μια μεγάλη ευκαιρία, πάρετε το πρωτάθλημα εκεί. Γελάστε, πολύ σοβαρή προσέγγιση αυτή που κάνω. Εντάξει, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ μακρινό. Σίγουρα απολαμβάνουμε τη διαδρομή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και μακάρι να καταφέρουμε να συνεχίσουμε το τέλος να πρωταγωνιστούμε. Άμα καταφέρουμε να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα θα είναι τεράστια επιτυχία, ένας άθλος ουσιαστικά. Οπότε δεν μπορώ να παραχωρήσω έτσι το ευρωπαϊκό κύπελλο, γιατί είναι, θεωρώ, η μόνη διοργάνωση που έχουμε την ποιότητα και την ικανότητα να φτάσουμε μέχρι τέλους και να σηκώσουμε το τρόπαιο, αν τα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον το δεύτερο μάτς. Αλλά το να χάσουμε 21 τρίποντα ομάδα που βάζει συνήθως μέσο όρο 14, δεν νομίζω να ξαναγίνει. Άρα τι δεν πήγε καλά χθες? Ποια είναι η πραγματική Τενερίφη που δεν είδαμε χθες? Για μας θεωρώ ότι υποτιμήσαμε πολύ τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι για μας ήταν ουσιαστικά το πρώτο μάτς που μπήκαμε σαν φαβορί. Ναι. Και θεωρήσαμε ότι θα είναι εύκολο απόγευμα. Συνήθως είμαστε τα outsider και είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι, βγάζουμε πολύ περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο και γι' αυτό έχουμε κάνει και τόσες εκπλήξεις, γιατί κανένας μπορεί να μας περιμένει. Αυτό ήταν ουσιαστικά το πρώτο μάτς που χρηστήκαμε φαβορί πριν το τζάμπολ. Θεωρώ ότι υποτιμήσαμε λίγο
τον ΠΑΟΚ και δεν θα έπρεπε. Μπήκαμε χαλαροί, πολύ soft, δεν παίξαμε το παιχνίδι που παίζαμε, δηλαδή που μας κλείζει στην άμυνα, που πάμε σε επιθετικά rebound και που τρέχουμε πάρα πολύ σε ενθουσιασμό. Ο ΠΑΟΚ μας υπνώτησε, μας πήγε στο δικό του τέμπο, το οποίο είναι πολύ πιο αργό και δεν είναι συνηθισμένο σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε ομάδα που παίζουμε πολύ ενθουσιασμό και πολύ δευτερεύον ενθουσιασμό, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που παίζει πολύ στο 5-5. Και από εκεί και πέρα, ξέρω ότι ίσως τα σουτ που χάσαμε και μας επηρέασε, γιατί από την που είδαμε ότι στην αρχή δεν μπαίνανε τα σουτ, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν εύστοχος και από παιδιά που δεν είναι και τόσο, δεν τα λες και ότι είναι η απειλή από το τρίποντο, όπως ο Λίνος Φυσικόπουλος ή ο Πέινερς που έχουν 0,2 τρίποντα μέσα ώρα να αγώνα και μας βάλανε από 2. Καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά αρχίσαμε και εμείς να αγωνόμαστε, χάναμε δικά μας καλάθια, εύκολα σουτ και δεν είναι δύσκολο να σε πάρει από κάτω. Η ατμόσφαιρα ήταν και στο γήπεδο πολύ ωραία. Δεν, γιατί σαν μας ο στόχος ήταν να καταφέρουμε να πάρουμε μια διαφορά ώστε να κάνουμε και τον κόσμο να μην πάρει μέρος στο παιχνίδι. Σίγουρα αυτό έδωσε μια έξτρα όθηση στους παίχτες του ΠΑΟΚ και καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Και στο δεύτερο, παιχνίδι μας φαβορεί εσείς είστε. Ξεκάθαρα. Έτσι είναι. Ναι, δεν το συζητώ, αλλά θεωρώ ότι συνέδρα μας θα είναι διαφορετικά. Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο να προετοιμάσουμε τον αγώνα. Γιατί εμείς παίζαμε Κυριακή και ταξιδεύαμε και Τρίτη ήταν το μάτς, οπότε δεν είχαμε τόσο χρόνο. Είναι σίγουρα και ένα θέμα, εντάξει, μπορεί να ακούγεται δικαιολογία και αστείο, αλλά η μπάλα του Champions League είναι μια μπάλα η οποία είναι απαράδεκτη. Το καταλάβαμε από την αρχή της διοργάνωσης. Μπράβο. Μας βοήθησε να φτάσουμε δύο μήνες. Ναι, ένα βήμα από το κεφαλικό είχα φτάσει στην αρχή, Γιώργο, να ξέρεις. Όταν χανόντουσαν κάτι lay-up και κάτι τη βαρούσαν στο ταμπλό και παίζαν σκουός αντί για μπάσκετ. Μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Είναι μπάλα παραλίας, δεν είναι μπάλα για τέτοιο επίπεδο. Θα την πάρω στην παραλία. Και είχαμε να την πιάσουμε και δύο μήνες, γιατί εμείς δεν είχαμε την προηγούμενη φάση που παίξω ΠΑΟΚ. Είχε κάνει και 5 προπονήσεις και 10 προπονήσεις παραπάνω, είχε παίξει και 2 μάτς παραπάνω. Εμείς είχαμε να πιάσουμε την μπάλα αυτή με τη διακοπή του κυπέλου και όλα αυτά 1,5-2 μήνες. Ψάρι δοχείες, τη δοκίμασε. Κάναμε μόνο τη Δευτέρα μια προπόνηση. Ίσως έχει να κάνει και σε αυτό η αστοχία μας, αλλά όπως και να το κάνεις, θεωρώ θα είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι στο δεύτερο μάτς για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη και να συνεχίσουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι περνάς καλά, ότι κάνεις κάθε χρόνο ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα σου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πες μας όμως τώρα που σε βρήκαμε, αυτό το δέσιμο με το ΠΑΟΚ, αυτό το πράγμα που βγάζεις, πώς προέκυψε? Τώρα τελευταία ή από τότε που έφυγες, πραγματικά ευγνωμονείς την ομάδα για όσους προσέφερε? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα δέσιμο μέσω του νονού μου από μωρό παιδί. Ναι. Δηλαδή να μου στέλνε φανέλες κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα με λαμπάδα, με κουκλάκι ΠΑΟΚ. Κάθε Χριστούγεννα φανέλες, δεν μ' άφηνε. Οπότε το δέσιμο με την ομάδα ήταν από μικρός. Έτσι είναι η νονή, να ξέρεις, δεν αφήνουν τίποτα. Ναι, όχι. Ναι. Και ο δικός μου είναι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Δεν είναι τρελός. Σίγουρα η χρονιά που πέρασα εδώ ήταν μια φανταστική χρονιά και για μένα και για την ομάδα, θεωρώ. Ναι. Γιατί είχαμε ανταγωνισμό και καταφέραμε να πετύχουμε στόχους που δεν φαινόντουσαν εφικτοί, γιατί ο Πανιόνιος τότε είχε μια τρομερή ομάδα. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους μες στην ομάδα, γιατί για μένα είναι η πρώτη ομάδα που είχα βρει στην καριέρα μου που ουσιαστικά ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μου και ότι ό,τι μου είπανε το καλοκαίρι βγήκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και εγώ εκτιμώ πολύ την ειλικρίνεια στους ανθρώπους. Μεγάλη υπόθεση. Και έχω κάνει και... Βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί μας έχουν κολομπαρέψει από μικρούς 1000 φορές, οπότε πας λίγο μαζεμένος όταν ακούς πολλά. Ο ΠΑΟΚ είπε πολλά, ήρθα μαζεμένος, αλλά τελικά τα τήρησε. Και σίγουρα βοήθησα κι εγώ, έτσι. Γιατί ναι, κάτι έκανες. Κάτι έκανες. Από μια μεριά. Ναι. Δεν είναι μόνο από μια μεριά, είναι και από τις δύο. Ναι, έτσι. Και σίγουρα το εκτιμώ αυτό πολύ. Και απ' την άλλη, έχω κάνει φιλίες, έχω κρατήσει ανθρώπους που θα έχω δίπλα μου μια ζωή από αυτή την ομάδα. Και πραγματικά το σέβομαι και το εκτιμώ πολύ αυτό. Μες. Αυτό το κλίμα της οικογένειας και η νοοτροπία που έχει μέσα ο ΠΑΟΚ είναι κάτι που το έχω δει τώρα στην Ευρώπη, που σε άλλες ομάδες που το είχα δει, που είχα παίξει στην Ελλάδα, που έχω περάσει από αρκετές, δεν το είχα ξαναβρει. Αυτό το οικογενειακό κλίμα και το κλίμα του ότι να μην έχουμε σαν οδηγό τη σοβαροφάνεια, γιατί εδώ στην Ελλάδα μας έχει φάει σοβαροφάνεια.
και το τι θα πει ο άλλος γι' αυτό. Εδώ απλά απολαμβάνουν το μπάσκετ και έχουν ανθρώπους στην ομάδα που ξέρουν από μπάσκετ, γιατί περισσότεροι που το παίζουν ειδικοί δεν έχουν ιδέα. Οπότε μπορείς να τους σεβαστείς και να ακούσεις πέντε πράγματα. Και σίγουρα αυτό βοήθησε πολύ στο να εκτιμήσω πέντε πράγματα που έζησα εδώ. Και δεν είμαι άνθρωπος που ξεχνάει εύκολα όσοι με έχουν βοηθήσει. Και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που με βοήθησε να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και να εξελιχθώ. Μάλιστα. Πριν σας αφήσουμε, Γιώργο, επειδή εμείς εδώ λέμε ότι το κύριο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, εσύ λες όλα τα υπέρ, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι το οικονομικό. Βεβαίως δεν έχει πολλές δυνατότητες, δυστυχώς, για να κάνει υπερβάσεις. Η δική σου ομάδα, το μυστικό της και η βάση για να πετύχει είναι τα χρήματα, δηλαδή υπάρχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες ή έχετε μια καλύτερη χημεία, έχουν γίνει επιλογές, προπονητής. Πού βασίζεται και έχετε πετύχει τόσα πράγματα φέτος? Κοίτα, εντάξει, το μπάτζετ μα δεν συγκρίνεται με το ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι. Εννοείται ότι στην Ισπανία, είναι μεγάλο. Στην Ισπανία, για το ισπανικό πρωτάθλημα έχουμε ένα μέτρο μπάτζετ. Δηλαδή περίπου τις 8ης, 10ης με 8ης, 7ης ομάδας. Κάπου εκεί γύρω είμαστε στο θέμα μπάτζετ. Οπότε δεν είναι ότι έχουμε κάτι τρομερό. Θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έχουμε βρει χημεία, δηλαδή. Έχουμε παίχτες που, που αυτό για μένα είναι το α και το μ, ότι οι Ισπανοί παίχτες που έχουμε και ακόμα και οι ξένοι που έχουμε δεν είναι παιδιά που κοιτάνε την Τενερίφη σαν βήμα να σου φύγουν να πάνε κάπου. Είναι παιδιά που είναι ευχαριστημένοι εδώ που είναι και τους ενδιαφέρει να κερδίζει ομάδα. Θεωρώ ότι όταν έχεις μικρό budget, γιατί και για μας το budget δεν είναι κάποιο τεράστιο για την Ισπανία, το μυστικό είναι να έχεις παιδιά που να μην τους ενδιαφέρουν να παίξουν με τα νούμερα και να κοιτάνε πού θα πάμε μετά. Να θέλουν να είναι στην ομάδα, να κερδίζει ομάδα και να μεγαλώσει την ομάδα σου. Εκεί την πατάνε οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, γιατί οι περισσότεροι παίχτες που έρχονται σε αυτές έρχονται για να τις δουν σαν σκαλοπάτι και να φύγουν. Δεν έρχονται για να πούνε ας μείνουμε εδώ για να καταφέρουμε να κάνουμε τον ΠΑΟΚ, τον Πανιόνιο και οποιαδήποτε άλλη ομάδα μεγάλη. Δεν βλέπουν δηλαδή. Δεν βλέπουν την ομάδα ως να φτιάξω νούμερα, να πάρω 30 σουτ, να κάνω τα δικά μου. Μπράβο, για να κάνω συμβόλαιο. Επειδή είναι ευχαριστημένοι εδώ, okay, πληρώνονται και καλά έτσι, γιατί δεν είναι τα συμβόλαια παρόμοια με τις Ελλάδες, δεν έχουν καμία σχέση, είναι 5 φορές πάνω. Ναι. Οπότε αφού πληρώνονται καλά, είμαστε ευχαριστημένοι εδώ πέρα, δεν κοιτάνε το άμα έρθει κάτι καλύτερο ήρθε, δεν κοιτάνε το να φύγουμε παραπάνω. Ενώ στην Ελλάδα φταίνε βέβαια και οι ομάδες και οι διοικήσεις, γιατί όταν πλησιάζουν ένα παίχτη, δεν πάνε, του πάνε και του λένε για να τον πείσουν, για να κόψουν 1000 ευρώ, ότι έλα εδώ να παίξεις, να κάνεις νούμερα, να φύγεις. Και αυτό είναι λάθος νοοτροπία, γιατί όταν είσαι ο ΠΑΟΚ ή ο Πανιόνιος ή οποιαδήποτε ομάδα με δυναμική, δεν πας να πεις στον παίχτη έλα εδώ για να φύγεις μετά να πας παραπάνω. Πρέπει να πεις στον παίχτη έλα εδώ για να κάνουμε κάτι καλό. Καταλάβεις. Έλα εδώ, αυτός είναι ο ρόλος σου, ξεκάθαρα. Μπράβο. Σε θέλω γι' αυτό. Παράδειγμα, ναι, πόσο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης έχει ένα ρόλο στην ομάδα τόσα χρόνια και παίζει πάντα για την ομάδα και θέλει να παίξει για να κερδίσει η ομάδα, ποτέ, χωρίς να έχει ποτέ στο μυαλό του το αν να παίξω για να φύγω και να κάνω το επόμενο βήμα οτιδήποτε. Σίγουρα τον έχει αγκαλιάσει η ομάδα. Ναι. Αλλά και απ' την άλλη και το παιδί έχει την οτροπία γιατί έτσι το πουλήσανε. Γιατί στον ΠΑΟΚ σου πουλάνε το τι πραγματικά είναι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι εκεί την πατάνε οι ομάδες. Ότι οι περισσότερες ομάδες πλησιάζουν τους παίχτες και τους λένε έλα εδώ για να φύγεις, για να πας πιο μπροστά. Σαν Γιώργος, σαν Πέτρος, σαν Σταύρος και στο τέλος χάνεται. Γιατί όλοι θα παίξουν για τον εαυτό τους, κανείς δεν θα παίξει για την ομάδα και άμα δεν έχεις παιδιά τα οποία θα θυσιάσει τον εαυτό τους για την ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις το βήμα παραπάνω, τουλάχιστον όχι σε διάρκεια. Νομίζω ότι αυτή είναι και η διαφορά του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Ότι ο κορμός των Ελλήνων που διαθέτει έχει συμβιβαστεί με το ρόλο που τους έχουν αναθέσει και, και υπάρχει μια ισορροπία. Μα εννοείται, μπορεί να μην είναι εξαιρετική παίκτη. Δηλαδή, άμα τους πάρει ο κόρυβος Αμαλιάδας, ναι, δεν μπορούν να βάζουν 20 σε κάθε μάτς για να σώσουν τον κόρυβο. Ναι. Αλλά στον ΠΑΟΚ έχουν ένα ρόλο που είναι πολύ χρήσιμος. Και που του κάνει τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει επίπεδο και να παίζει ένα ωραίο μπάσκετ. Βοηθάει και ο προπονητής βέβαια πολύ σε αυτό. Αλλά να παίζει και ένα ωραίο μπάσκετ και να δείχνει πέντε πράγματα στο γήπεδο σοβαρά. Και να παίρνει για αποτελέσματα, έτσι. Ναι. Γιατί στα παιδιά τους ενδιαφέρει το να κερδίσουμε και δόχι να βάλω 15, να το γράψω στην εφημερίδα και να δω που θα πάω το χρόνο και τι θα κάνω, το επόμενο μου συμβόλαιο. Και πάω νομίζω είναι και από τις μόνες ομάδες που προτείνει σε όλα αυτά τα παιδιά διετές και τριετές συμβόλαια. Γιατί οι περισσότερες ομάδες οι προτάσεις που κάνουν είναι για ένα χρόνο αυστηρά. Ναι.
Γιώργο, χαρήκαμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που τα είπαμε. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Εγώ στην Ισπανία, κύριος. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Τα λέμε, Γιώργο. Καλό ταξίδι, bye.